Από το νέο μας στούντιο, φίλες και φίλοι, τελειώνοντας το... Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τα έργα, όπου να είναι τελειώνουμε. Φίλε Νίκο στην Αθήνα, Φωτιάδη. Λοιπόν, κόκκινη θύελα. Κόκκινη θύελα, ναι. Το τελευταίο βίντεο μάλλον της χρονιάς είναι από τα νέα μας στούντιο του sportsonline.gr. Κόκκινη θύελα, ναι! Κόκκινη θύελα μέσα στον Όφη με γιώτα. Μέσα στην Ιερά Πέτρα. Αλενατόρε, χαλαρά, έκτη συνεχόμενη νίκη, φίλες και φίλοι. Ποτέ η μαύρη θύελα στην ιστορία της δεν είχε 6 νίκες συνεχόμενες. Κλαίει η μάνα του Πελέ, κλαίει η μάνα του Πελέ στην Κρήτη. Λουκίνας, άλλα 2 γκολ, 0-2, άλλα 2 γκολ. Τον Όφη με γιώτα μέσα στην όμορφη Ιερά Πέτρα, την αγαπημένη μου Ιερά Πέτρα. Έκτη νίκη, καλά είπε ο Αναστόπουλος ότι η εποχή της Φαλιάρας και της Πεντάρας συμπλήρωσε, Αλενατόρε. Δεν λέμε για την Εφτάρα, είναι φίλος μας πλέον ο Ράλης, έτσι. Τελείωσαν ανεπιστρεπτοί για την Καλαμάτα, όπως είπε ο μεγάλος Νίκος Αναστόπουλος, έτσι. Τέλος η Σφαλιάρα, τέλος η Πεντάρα για την Καλαμάτα. Θυμάστε έτσι μέσα στην Καλαμάτα ένα 3 Όφη τότε με Καβακά, με Γιώτα, έτσι. Πάρτι κάνανε στη Μαύρη Θύελλα για να φτάσουμε στις πεντάρες της Γάμα Δέλτα Εθνικής του Γιαννάκη του Χριστόπουλου που τρώει κάτι σε κάτι φούρνους, δουλεύει στη Σουηδία, δεν ξέρω, δεν δουλεύει πουθενά, έτσι, κάτι σαχαροπλαστία στην Καλαμάτα το βλέπουμε. Λοιπόν, Όφη με Γιώτα τέλος, έτσι, νομίζουμε και ο Ευεργέτης τελειώνει σήμερα, πάει ο Χατζηνικολάου όπως έχουμε αποκαλύψει και εδώ στο σπό στο Νότο και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, με κόκκινη φανέλα η Καλαμάτα πέρασε και από την Ιερά Πέτρα. Με κόκκινη θύελα. Τελειώνει το 2021, έρχεται το 2022, γεμάτο χαρά, χαμόγελα και αισιοδοξία, φίλες και φίλοι. Άλλαξε επίπεδο, άλλαξε όντως επίπεδο η Καλαμάτα, έτσι. Με τα προβλήματα, χωρίς αδειοδοτήσεις, κύριε Κομπότη, με κορονοϊούς προβλήματα, με μεταγραφές που δεν παίξανε, με 1002 θέματα η Καλαμάτα, έτσι. Με παίχτες που δεν βγήκαν αδελφία εννοώ και θα βγουν τώρα σε λίγες μέρες. Έκανε πάρτι. Άλλαξε επίπεδο η Καλαμάτα. Έχει δίκιο ο Αναστόπουλος. Με Νίκο Αναστόπουλο και φυσικά με Γιώργο Πρασά. Με ηγέτη Γιώργο Πρασά. Να οδηγεί το άρμα της Καλαμάτα σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιστικά, διοικητικά. Και τα ωραία, τα καλύτερα, φίλες και φίλοι, έρχονται με το νέο έτος. Με το 2022 η Καλαμάτα έχει τώρα Καλυθέα, θα την κερδίσει στην Καλαμάτα. Πάει στο Εγάλιο να πάρει το διπλό, να ξεπλύνει την περσινή ντροπή που έχασε από το αδιάφορη βέβαια από το Εγάλιο, παρά τα όσα είχαν υποθεί τέλος πάντων. Και μετά έχει πάει στη Σπάρτη να πάρει το διπλό από τον Αστέρα Βλαχιώτη και έχει μετά στη Λεβαδιά το Λεβαδιακό του Γιώργου του Κομπότη. Δεν έχουμε εκεί θα πάει για το μεγάλο διπλό να τελειώσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εποχή, ξαναλέω, έχει δίκιο ο Αναστόπουλος με αυτά που είπε σήμερα. Η εποχή της Φαλιάρας τελείωσε ανεπιστρεπτή για την Καλαμάτα. Πλέον βλέπουμε μια άλλη μεγάλη μαύρη θύελα. Τι να σας πω τώρα, παιδιά, να σας πω για την Πεντάρα που είχε ο φίλος μου ο Μαρτίνης και ο Σωτήρης Αντωνίου από το Λεβαδιακό στη Θήβα. 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά πήγανε στη Θήβα και μας δείξαν 5 γκολ. Δεν το πιστεύω αυτό. Ο Κούγιας με το Γκουτσίδι, πώς λέγεται αυτός ο απίστευτος, έριξε 4 στην Ξάνθη. Ο Ολυμπιακός Β' που έχασε στην Αθήνα, στον Πειραιά, από την αναγέννηση Καρδίτσας, ομάδα παλεμάχων η αναγέννηση, έτσι. Τι πράγματα είναι αυτά. Ο Παναθηναϊκός Β' ανοίξε την Ξάνθη, στη Ζάκη, την τοπική ομάδα. Αυτό αναμενόταν, έτσι. Αυτό αναμενόταν. Θέλω να πω ότι και εδώ δικαιώνεται ο Αναστόπουλος που μίλησε για 2 μέτρα και για 2 σταθμά με τις ομάδες Β' των ομάδων, των μεγάλων ομάδων στη Β' Εθνική, στη Super League 2. Να πω για την Καβάλα που δεν πήγε έξυπνα, έτσι, να παίξει με τον ΠΑΟΚ Β' του Γκαρσία, γιατί είπαν ότι έχουν γκαστρεντερίτιδα. Εγώ θέλω να πω, παιδιά, προσοχή πάνω απ' όλα με τον κορονοϊό, έτσι, κλείνοντας τη σεζόν αυτή. Πάμε στις 30.000 κρούσματα. Ναι, μεν φταίει η κυβέρνηση, ναι, μεν φταίει και η κυβέρνηση, φταίει και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αλλά πάνω απ' όλα φταίει η ατομική μας ευθύνη, παιδιά. Εφόσον εμείς δεν προσέχουμε,
εφόσον εμείς αδιαφορούμε, δεν φοράμε τη μάσκα τη διπλή συνέχεια, δεν κρατάμε αποστάσεις, πάμε και χορεύουμε, χοροπηδάμε ο ένας πάνω στον άλλο. Το λέω αυτό για τα νέα παιδιά κυρίως, έτσι, αλλά και για τους μεγάλους που είναι γαϊδούρια πολλοί από αυτούς. Παιδιά, φίλοι μου, εγώ για τους πιτσιρικάδες μιλάω, για την νεολαία που την αγαπάω και με αγαπάει. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε υπομονή 2-3 μήνες ακόμα να φτάσει το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι να κάνει τον κύκλο της αυτή αρρώστια και να απαλλαγούμε από αυτήν οριστικά. Σας το λέω εγώ που πήγα στον άλλο κόσμο και γύρισα, έφτασα στα πρόθυρα της εντατικής. Ήμουνα 2-3 μήνες καραντίνα, παιδιά, έτσι. Και εμείς δεν μπορούμε να καθίσουμε 2-3 ημέρες. Ειδικά αυτές τις μέρες, παιδιά, μην πάμε στα ρεβεγιόν τα πρωτοχρονιάτικα, ας καθίσουμε σπίτι μας, ας προσέξουμε λίγο. Δεν χρειάζεται να διασκεδάσουμε και έτσι όπως θέλουν όλοι να διασκεδάσουν οι περισσότεροι, στα κλαμπ, στα μπουζούκια, στο συνοστισμό. Ας πάμε σε μια ταβερνούλα, ας πάμε σε ένα καφετέρια, σε ένα ποτάκι να πιούμε χαλαρά και γρήγορα και να πάμε με τα σπίτι μας, να προστατεύσουμε και τους γονείς μας, τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας και τα μικρά παιδιά. Λοιπόν, αυτό σας ζητώ ως χάρη, λίγο υπομονή ακόμα, παρατάτε το Μητσοτάκη και το Τζίπρα, αφήστε τους αυτούς, αυτοί δώσαν εξετάσεις και απέτυχαν όλους τους, όλοι τους. Εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας, εμείς κοιτάμε τον απλό φτωχό λαό, όχι τους λιμοκοντόρους, όχι την εξουσία, όχι όλους αυτούς που μας καταδυναστεύουν τόσα χρόνια. Λίγο υπομονή ακόμα, ατομική ευθύνη, παιδιά, να περάσουμε τον κορονοϊό και τη νέα χρονιά το 2022 να είμαστε όλοι χαρούμενοι, όλοι ευτυχισμένοι και να δούμε τη μαύρη φύελα στην αλφα εθνική κατηγορία, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, έτσι όπως όλα δείχνουν πως εκεί οδεύουμε. Οδεύουμε προς μια χρονιά μαύρης φύελας. Θα χαρώ κι εγώ, θα χαρείτε κι εσείς, θα χαρεί και ο Παπαφλέστας. Θα χαρεί και ο Γεώργιος δικαίως, Παπαφλέστας, παιδιά, η μεγάλη μας αδυναμία. Το σήμα ουσιαστικά κατά τεθέν της εκπομπής που θα ξεκινήσουμε σύντομα με τον ήρωα. Αυτός είναι ήρωας και όχι κάποιους άλλους που μας παρουσιάζουν τα κανάλια και, οι φορείς της εξουσίας. Παιδιά, αυτό έχω να σας πω. Λίγο υπομονή ακόμα. Η μαύρη θύελα, τη νέα σεζόν, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, με Νίκο Αναστόπουλο, Γιώργο Πρασά και με τον τεράστιο λαό της. Και με τον τεράστιο λαό της θα είναι εκεί που ανήκει, θα είναι στην αλφαθηνική κατηγορία. Και τότε εκεί ο πρόεδρος θα φτιάξει το νέο της μεγάλο γήπεδο 15.000 θεατών. Το Μαύρη Θύελα Αρίνα, αρένα, που εκεί θα κλαίει η μάνα του Πελέ. Εκεί ο κάθε κατεργάρης, παιδιά, θα κάτσει στον πάγκο του. Μόνο Μαύρη Θύελα, σας αγαπώ πολύ. Ζήτω η Μαύρη Θύελα, ζήτω η Καλαμάτα, ζήτω όλη η Ελλάδα, ζήτω όλοι οι Έλληνες. Αρκεί να προσέχουμε, ξαναλέω, τον ρημαγμένο, τον άτιμο, το φωνικό κορονοϊό. Ακούστε μένα που πήγα στον άλλο κόσμο και γύρισα. Κάντε λίγο υπομονή και σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες θα γίνουμε όλοι καλά, θα είμαστε όλοι καλά, θα νικήσουμε τον ιό και θα πάμε σε ένα φοβερό καλοκαίρι, σε ένα φοβερό μελανόλευκο καλοκαίρι. Σας αγαπώ πολύ, χρόνια πολλά, ζήτω η Μαύρη Θύελα, καλή χρονιά να έχουμε και όλα καλά θα πάνε στο 2022. Να είστε καλά ρε, σας αγαπώ πολύ.